Το δάσος είναι η ζωή σου. Μη την καταδικάζεις. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Γεια σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη σήμερα 8 Αυγούστου και είναι το Δελτίο Ειδήσεων από το magnesianews.gr. Μεγάλη επιτυχία της αστυνομικής διεύθυνσης Μαγνησίας που κατάφερε σε συνεργασία με την άμεση δράση Αθήνας, το αστυνομικό τμήμα Περιστερίου και την αστυνομική διεύθυνση Φθιώτιδας να εξαρθρώσει σπήρα που έκλεβε φορτηγά αυτοκίνητα, τα έκοβε και πουλούσε μηχανές και σασμάν ως ανταλλακτικά, καρότσες και άλλα μέρη ως παλιοσίδερα, στείνοντας μια αρκετά επικερδή επιχείρηση. Το κουβάρι ξετυλίχθηκε από την τελευταία τους δράση που ήταν η κλοπή δύο φορτηγών από Μάνδρα στο Βόλο. Πρόκειται για την εξάρθρωση μιας εγκληματικής ομάδας η οποία το τελευταίο εξάμηνο, τουλάχιστον σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Μαγνησία, διέπρατε κλοπές φορτηγών, μεγάλων φορτηγών, κυρίως τετραξονικών, κυρίως από Λατομία, μάνδρες που μετέφεραν αδρανή υλικά και συναφείς χώρους. Συγκεκριμένα, ξημέρωμα της περασμένης Κυριακής. Τρεις ημεδαποί, ένας 43χρονος και ένας 23χρονος, οι οποίοι είναι θείος και ανιψιός, υπό την καθοδήγηση ενός 36χρονου Ρομ, ήρθαν στην περιοχή μας, στο Βόλο και συγκεκριμένα στην περιοχή του Σέσκλου, από μία μάνδρα αδρανών υλικών. Έκλεψαν, έθεσαν σε λειτουργία δύο φορτηγά μεγάλα. Έγινε μια γιγαντιαία κινητοποίηση όλης της χώρας, τουλάχιστον από εδώ, από την αστυνομική διεύθυνση. Όπως σας είπα λοιπόν, εντοπίστηκαν από περιπολικό της άμεσης δράσης. Ξεκίνησε καταδίωξη. Δεν σταμάτησαν. Άρχισαν να τους καταδιώκουν για μεγάλη απόσταση. Στη διαδρομή χτύπησαν κάποια σταθμευμένα αυτοκίνητα, ώσπου σε κάποιο σημείο εγκλωβίστηκαν. Εκεί παρατάνε το φορτηγό και αρχίζουν να τρέχουν. Ξεκινά καταδίωξη πλέον πεζή από τους αστυνομικούς της άμεσης δράσης. Σε κάποιο σημείο αρκετά μακριά, περίπου στο 1,5 χιλιόμετρο από το σημείο εγκατάλειψης του φορτηγού, μετά από συμπλοκή συμπλέκονται, μάλιστα προσπαθούν, τραυματίζουν ελαφρά τον έναν από τους αστυνομικούς, κατορθώνουν οι δύο συνάδελφοι να τους συλλάβουν και τους μεταγάγουν στο πρώτο τμήμα ασφαλείας Περιστερίου. Εκεί πλέον ξεκινάει όλη η διαδικασία, βρίσκουμε και τα δύο φορτηγά, κατάσχονται, παραλαμβάνονται από τον ιδιοκτήτη και με δυνάμεις εδώ της Υποδιεύσης Ασφαλείας Βόλου ήδη μεταφέρονται στο Βόλο, όπου ξεκινάει πλέον η διαδικασία της προανάκρισης. Η αξία αυτών των φορτηγών, του ενός φορτηγού, υπερβαίνει τις 70.000 σύμφωνα με τις καταθέσεις των ιδιοκτητών. Και όλα αυτά τα φορτηγά ΔΧ τετραξονικά, τη μικρότερη αξία που θα μπορούσαν να έχουν είναι 40 με 50.000 ευρώ. Έκαστο. Έκαστο, σωστά. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε το μεσημέρι η φωτιά στην Ανάβρα Μαγνησίας, ενώ επιτόπου παραμένουν 5 πυροσβεστικά οχήματα και 2 πεζοπόρα τμήματα για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος αναζωπήρωσης. Ο απολογισμός της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης, πιθανόν από ανθρώπινη αμέλεια, είναι μετατροπή σε στάχτη δασικής βλάστησης σε έκταση περίπου 400 στρεμάτων. Αυτή τη στιγμή ελέγχεται δηλαδή. Που μερικό έλεγχο σαν πυρκαγιά. Ναι. Έτσι, υπό πλήρη έλεγχο δεν έχει δοθεί ακόμα γιατί είναι σε δύσβατη περιοχή. Θέλει να κάνουμε περιμετρικά τώρα μέσα, γιατί έχει καθίσει δύσβατο κομμάτι του δάσους. Μάλιστα. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Διαθέσιμες δυνάμεις αυτή τη στιγμή είναι 6 πυροσβεστικά οχήματα και 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου εννοώ. Δηλαδή το παλεύετε με τα πεζοπόρα τμήματα. Ναι, αυτή τη στιγμή έτσι πρέπει να γίνει. Γιατί τα εναέρια έκαναν ό,τι έκαναν τη δουλειά τους και τώρα είναι η μάχη δίνεται από τις επίγειες δυνάμεις. Μάλιστα. Σε τι έκταση είναι αυτή τη στιγμή? Είναι περίπου σε 450-500 στρέμματα και θεωρήθηκε σε αυτή την έκταση.
Ενώ μπορεί να είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις λόγω και της ξηρασίας του εδάφους. Έκτακτη έλεγχη και ένταση χθες βράδυ στο παζάρι του Βόλου. Υπήρξε έφοδος της Δημοτικής Αστυνομίας με τη συνδρομή της Ελλάς για τον εντοπισμό παράνομων πολιτών με αφορμή και τις τελευταίες καταγγελίες για διπλοενοικίαση παραγκών. Ναι, η Δημοτική Αστυνομία ξεκίνησε ελέγχους από το πρώτο βράδυ, από την Κυριακή το βράδυ. Και τη Δευτέρα συνέχισε. Εχθές υπήρξε αντίδραση από κάποιους όταν πήγε η αστυνομία για να κάνει τον έλεγχο. Έκλεισαν τις παράγκες για να μην μπορέσει να συνεχιστεί. Η Δημοτική Αστυνομία θα πρέπει να κάνει ταυτοποίηση των προσώπων με τις ταμιακές μηχανές και τα παραστατικά που διαθέτουν. Δηλαδή άλλος νίκιαζε και άλλος πουλούσε η πενικίαση. Προφανώς υπάρχουν τέτοια προβλήματα μέσα στο παζάρι, γι' αυτό όπως σας είπα κλείσανε και κάποιες παράγκες για να μην μπορέσει να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΟΛΒ και Δήμου Βόλου με φόντο το λιμάνι. Έργα ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ χρειάζεται τρίτη προβλήτα, τόνιζε σε ανακοίνωσή του ο οργανισμός Λιμένος, καταδεικνύοντας την δυσκολία του εγχειρήματος. Ενώ ο Δήμος, σε απάντησή του, ανέφερε ότι οι θέσεις του Προέδρου του ΟΛΒ υπονομεύουν τις προσπάθειες της πόλης και δίνουν παραπλανητική εικόνα για το λιμάνι. Οι απόψεις αυτές αντικειμενικά μεταφέρουν παραπλανητική εικόνα στο νέο Υπουργό και υπονομεύουν τις προσπάθειες της πόλης, της περιφέρειας και των φορέων από κοινού με ενιαία φωνή και έκφραση να απαιτήσουν από την πολιτεία αυτά που δικαιούται το λιμάνι του Βόλου. Η ενιαία αυτή φωνή που εκφράζει τις συλλογικές θέσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εκφρασμένες ομόφωνα από τις παρατάξεις που καλύπτουν ολόκληρο το πολιτικό φάσμα και διαχρονικά διατυπωμένες με τις οποίες συμφωνεί το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας και η σειρά βασικών φορέων της πόλης, διατυπώθηκαν στην επιστολή του Δημάρχου προς τον Υπουργό. Ο κύριος Πρίγκος επιχειρεί να ανατρέψει τις συλλογικές αυτές θέσεις, εκφράζοντας προσωπικές του απόψεις, χωρίς να έχουν συζητηθεί καν στο Διοικητικό του Συμβούλιο. Το επιχειρεί μάλιστα επιλέγοντας την προκλητική διαστρέβλωση των απόψεων του που εκφράστηκαν στην επιστολή του Δημάρχου, ισχυριζόμενος ότι οι απόψεις μας οδηγούν στην υποβάθμιση του εμπορικού χαρακτήρα του λιμανιού με τις αυτονόητες συνέπειες. Από τις απόψεις που εκφράζει ο κύριος Πρίγκος στην επιστολή του, προκύπτει αβίαστα ότι ουσιαστικά δεν επιθυμεί την παραμικρή περιβαλλοντική αναβάθμιση του λιμανιού, την παραμικρή αλλαγή του σημερινού αναχρονιστικού, αντιοικονομικού και αντιαναπτυξιακού τρόπου λειτουργίας ή κάποιον από τους τρόπους λειτουργίας του λιμανιού, με εξαίρεση την καταστροφική χωροθέτηση της Μαρίνας στην καρδιά του παραλιακού πεζοδρόμου. Την αναστολή της επιπιστώσης χορήγησης φαρμάκων στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ από τις 16 Αυγούστου. Εάν μέχρι τότε δεν έχουν εξοφληθεί όλες οι οικονομικές υποχρεώσεις του προς τα μέλη του Συλλόγου, αποφάσισαν οι φαρμακοποιοί της Μαγνησίας. Πήραμε χθες μια απόφαση με πραγματικά μεγάλη γνώση της συνέπειας της απόφασης αυτής, διότι σύμφωνα και με τους διοικούντες αυτών των άμυρο τόπο, η επίσημη θέση του κυρίου Βουδούρη, του διοικητού του ΕΟΠΗ, προσφάτως, πριν από 4 ημέρες, ήταν ότι κύριε θα σας δώσω κάτι της, εμείς το ονομάζουμε φιλοδόρημα αυτές τις μέρες, και μετά μην βλέπετε άλλα λεφτά. Δεν ξέρουμε κι αν θα υπάρχει χώρα μετά από λίγες μέρες. Τα υπόλοιπα λεφτά, αν υπάρχει χώρα, θα πάρετε τέλος Σεπτεμβρίου. Που σημαίνει δηλαδή, όσο και σοβαρό και με ευθύνη αυτό που λέω και που είπε και ο κύριος Βουδούρης, μιας και το είναι ο υπεύθυνος για την απόφαση που εμείς παίρνουμε, θα τραβήξει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Συνεχίστηκε για 8η ημέρα σήμερα η απεργία των εργαζομένων στην Αγροτική Τράπεζα που διαμαρτύρονται για την πώληση κομματιού στην Τράπεζα Πειραιώς, ενώ σε 24ωρη απεργία προχωρήσαν σήμερα και οι εργαζόμενοι στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ώστε να αποτρέψουν την πώλησή του. Συνεχίζουμε και σήμερα 8η ημέρα απεργίας. Αυτή τη στιγμή σήμερα έχουμε συνάντηση το σωματείο μας κεντρικά στην Αθήνα με την Τράπεζα Πειραιώς. Έχουν κοινοποιηθεί τα σχέδια των συμβάσεων που θέλει η Τράπεζα να υπογράψουμε, τα οποία εκ πρώτης άποψης κρίνονται ποιητικώς απαράδεκτα.
ό,τι κεκτημένο υπήρχε ουσιαστικά ξεκινάει από μηδενική βάση στην Τράπεζα Πειραιώς. Και συνεχίζουμε κατά τόπους εξαρτές ενημέρωσης σε χωριά κτλ. Για να ενημερώσουμε τον αγροτικό κόσμο για το τι μέλη γενέστε με την τράπεζα. Κυρίως αυτό μας αφορά, δεν είναι μόνο το εργασιακό, το ξανατονίζουμε. Έχουμε αποστείλει κάποιο υλικό και έχουν κάποιες προσωπικές επισκέψεις σε χωριά από κόσμο που γνωρίζουμε εκεί πέρα. Και προσπαθούμε να έρθουμε και σε επαφή και με το ταμιευτήριο που σήμερα είχαν 24 ώρες. Για να τον αναγνώσουμε παραπέρα. Με καλής ποιότητας νερό υδροδοτήθηκε το Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου τον Ιούλιο παρά τη μειωμένη συμμετοχή των πηγαίων νερών στη δημιουργία του μείγματος νερού, σύμφωνα με στοιχεία της ΔΕΗ ΑΜΒ. Στις υπόλοιπες εσωτερικές εξέλιξεις τώρα, χιλιάδες υπάλληλοι τελούν εκ νέου υπό τον φόβο απόλυσης, καθώς επανήλθε δρυμύτερο το ζήτημα της μείωσης του προσωπικού στο δημόσιο. Η κυβέρνηση εξετάζει την επαναφορά του μέτρου της εργασιακής εφεδρείας και μένει να φανεί εάν και πώς αυτό θα εφαρμοστεί. Στο μεταξύ, τις έντονες αντιδράσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ προκαλούν τα σενάρια για επαναφορά της εφεδρείας στο δημόσιο, ενώ με κινητοποιήσεις ετοιμάζεται να απαντήσει η ΑΔΔΗ. Τη δυσαρέσκεια των υπαλλήλων εξέφρασε μιλώντας στο Ράδιο 1 ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔΗ, Δημήτρης Κουτσούκος. Η εφεδρεία, κύριε Καρικλήδη, από μόνη της είναι απόλυση, έτσι. Γιατί? Διότι δεν πιστεύει κανένας ότι στα 55 χρόνια 60 που θα φύγει κάποιος. Θα βρει μια άλλη δουλειά. Όχι άλλη δουλειά. Ή θα περιμένει για να τον ειδοποιήσουν, λέει. Γι' αυτό σημαίνει η εφεδρεία, έτσι, αυτή ήταν η φιλοσοφία. Να τον ειδοποιήσουν πάλι δηλαδή. Ναι, όταν αδειάσει δηλαδή κάποια θέση να τον ειδοποιήσουν. Τώρα αυτά είναι για μικρά παιδιά, ας πούμε, τώρα δεν μας συζητάμε τέτοια πράγματα. Δεν είναι δυνατόν 60 χρονών να τον βγάλεις, να του δίνεις το 60% του μισθού και μετά όταν αδειάσει η θέση αυτή να προσπαθείς να τον φέρεις πίσω. Άρα δηλαδή ένας σωστός. Άρα είναι απόλυση από την εφεδρεία. Ναι. Η περικοπή των συντάξεων είναι δυσάρεστη, αλλά θα γίνει προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα, διαμήνυσε ο Υπουργός Εργασίας, ο κ. Βρούτσης. Τόνισε πως δεν νοείται ο νεοεισερχόμενος στην αγορά εργασίας να μισθοδοτείται με 583 ευρώ και να υπάρχουν συνταξιούχοι που λαμβάνουν 1.400 ευρώ. Την ενεργή συμμετοχή των επιμελητηρίων όλης της χώρας για την άμεση διοχέτευση πόλων του ΕΣΠΑ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στις ελληνικές επιχειρήσεις ζήτησε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε σήμερα με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κ. Στουρνάρα. Μεγάλο ποσοστό συνταξιούχων με αναπηρία στο Ασφαλιστικό Ταμείο των Ελεύθερων Επαγγελματιών, καθώς επίσης και συνταξιούχων που δεν έχουν υποβάλει καθόλου φορολογική δήλωση, εντόπισε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, συνεχίζοντας τους ελέγχους και τις διασταυρώσεις στις καταβολές των συντάξεων. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στο ανεμοδούρι Αρκαδίας. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής δίνουν μάχη με τις φλόγες ώστε να θέσουν τα πύρινα μέτωπα υπό έλεγχο. Οι αρχές έδωσαν εντολή να εκκαινωθούν οι οικισμοί Ρούτσι, Βουτσαράς, Καμαρίτσα και Σουλάρι. Η φωτιά έχει προκαλέσει ζημιές σε σπίτια ενώ τραυματίστηκαν 6 άνθρωποι. Σύμφωνα με έναν πρώτο απολογισμό έχουν καεί 27.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων και δάσους. Στο διάστημα 20 με 24 Αυγούστου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής σε ΑΗ και ΤΕΗ. Τα στοιχεία δείχνουν ότι πως φέτος διαμορφώνονται βάσεις δύο ταχυτήτων λόγω των διαφορετικών επιδόσεων των υποψηφίων στη θεωρητική, θετική και τεχνολογική κατεύθυνση, αλλά και τη ζήτηση σχολών που χρωματίστηκε από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Πέθανε σήμερα σε ηλικία 77 ετών ο πρώην υπουργός και στενός συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, Γιώργος Κατσιφάρας. Στις αθλητικές ειδήσεις, εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Κώστας Φιλιππίδης στα προκριματικά του επικοντό. Ο βολιώτης αθλητής πέρασε με άνεση τα 5:60 και με την τρίτη καλύτερη επίδοση έδωσε ραντεβού για τον τελικό του αγωνίσματος την Παρασκευή στις 9 το βράδυ. Χωρίς φορολογική ενημερότητα είναι η νίκη Βόλου, δημιουργώντας τεράστια εμπόδια στην ΠΑΕ που αφορούν από την έγκριση των μεταγραφών έως και τη συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Football League. Πρόσφατα, άλλωστε, ο μεγαλομέτοχος Ανδρέας Πάτσης είχε αναφερθεί σε πρόστιμο 700.000 ευρώ, το οποίο επιβλήθηκε από τα αρμόδια όργανα του ΣΔΟΕ, τα οποία προέβησαν σε έλεγχο της ΠΑΕ και ανακάλυψαν παρατυπίες. Και μας είπαν το εξής, ότι δεν έχουμε κάνει τακτικό έλεγχο, δεν μπορούμε να το πιστοποιήσουμε ακόμα. Περίπου εκεί θα σας πάει. Επειδή όμως δεν είναι βεβαιωμένος φόρος από τακτικό έλεγχο, δεν μπορούμε να στο ρυθμίσουμε. Να το καταβάλουμε σε δόση. Εμείς προσφερθήκαμε ήδη από χθες να δώσουμε μία μικρή προκαταβολή και να δεχτούμε πλήρη τακτικό έλεγχο τον οποίο τον επιδιώκουμε, να πάρουμε προσωρινή ασφαλιστική ενημερότητα και να διακανονίσουμε όταν μας επιβληθεί ο φόρος. Και μας απαντάνε όχι. Το άλλο παράδοξο. Όλες οι ΠΑΕ είναι σε ρύθμιση, μόνο η Νίκη Βόλου δεν θα μπορεί να πει.
κάτι δύο απίστευτες καταστάσεις, τις οποίες βιώνουμε τις τελευταίες μέρες. Με πρόσφατο αυτό το γεγονός το χθεσινό. Υπάρχει λοιπόν ένα ερώτημα. Αφενός, γιατί φτάσαμε εκεί, αυτό είναι ένα θέμα διαχειριστικό. Υπάρχει όμως και ένα άλλο. Σε όλους όσους αγωνιούν για τις τύχες άλλων ομάδων και για την νομιμότητα. Γιατί διαβάζω δηλώσεις. Και τις σέβομαι και καλά κάνω. Η νίκη Βόλου θέλει να πληρώσει. Η νίκη Βόλου θέλει να μπει σε ρύθμιση. Δεν έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί εντός 5 ημερών σε αυτό το ποσό. Αυτοί οι οποίοι διοικούν λοιπόν την πολιτεία και συνεχώς επικαλούνται τα νόμιμα και τις άρσεις των αδικιών και κόπτονται είτε έτσι είτε αλλιώς μέχρι την επόμενη εβδομάδα να αποκατασταθούν όλες οι αδικίες. Εμείς δεν θέλουμε αποκατάσταση ή οτιδήποτε άλλο. Εμείς θέλουμε την τήρηση της νομιμότητας. Προσκαλούμε και καλούμε λοιπόν να λάβουν θέση και να λύσουν το πρόβλημα σε μια επιχείρηση η οποία λέει θέλω να πληρώσω αλλά δεν με αφήνουν. Συνέντευξη τύπου έδωσαν σήμερα διοικητικοί παράγοντες και προπονητικό team του τμήματος Πόλο για την μεγάλη επιτυχία ανόδου στην δεύτερη εθνική, αλλά και τους νέους στόχους που είναι η ενίσχυση του ρόστερ και η δημιουργία ακαδημίας. Στη συνέντευξη ήταν παρόντες το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Νίκης Κώστας Τσουρνάς, ο έφορος Πέτρος Μπλάνας, ο προπονητής Δημήτρης Μπλάνας και οι τεχνικοί σύμβουλοι Γιώργος Αδαμάσογλου και Γιώργος Νικολάου. Το κλείσιμο της χρονιάς ήταν πάρα πολύ επιτυχίες, όχι μόνο για το άθλημα του Βόλου, αλλά για όλη την ερασιτεχνική νίκη. Είχαμε ανόδους στο μπάσκετ, είχαμε στα παιδιά του ποδοσφαίρου και το κερασάκι το βάλαμε εμείς. Όλη τη χρονιά, στις συναντήσεις που κάναμε, είχα την πεποίθηση μέσα και το τόνιζα από την πρώτη στιγμή ότι φέτος ήταν η χρονιά μας και φέτος ήταν η χρονιά που το Πόλο της Νίκης Βόλου έπρεπε να δείξει ποιο είναι στην πραγματικότητα. Νομίζω ότι αποδείξαμε και όλες οι προβλέψεις μας ήταν ακριβώς όπως τις είχαμε πει. Για μας αυτή τη στιγμή είναι μια τεράστια επιτυχία, γιατί ξεπεράσαμε πολλά ιστορικά σωματεία και της περιοχής μας και από όλη την Ελλάδα. Και ο λόγος που έγινε αυτό είναι γιατί δουλέψαμε συλλογικά, πάνω απ' όλα, με πολύ κόπο, πολλές θυσίες, πολλές στεναχώριες, αλλά στο τέλος, με τη βοήθεια του Θεού, πήγαν όλα καλά. Η Β' Εθνική νομίζω ότι είναι μια καλή κατηγορία, αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι το καλύτερο. Και αν μπορέσουμε να προσθέσουμε το ρόστερ μας να το κάνουμε καλύτερο και να φτιάξουμε πάνω απ' όλα τις ακαδημίες μας, να λειτουργήσουν σωστά, ελπίζουμε ότι στην Α2 θα είμαστε καλά. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από το magnesianews.gr. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.